Θεοδοσία, είμαι ειδικευόμενη ψυχίατρος. Από ό,τι έχετε διαβάσει στο κείμενο που βγάλαμε στα μέσα, πραγματικά έχουμε ξεπεράσει αυτό πια. Δεν υπάρχουν όρια ούτε σωματικά ούτε ψυχικής αντοχής. Εργαζόμαστε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης διαρκώς, υπό την απειλή του εισαγγελέα να νοσηλεύουμε περιστατικά σε ράντα και να βρούμε κρεβάτι πάσης ουσίας σε μια υπερπλήρη κλινική εδώ και 8 μήνες με έναν μόνο ειδικευμένο, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα περιστατικά στην καθημερινή λειτουργία της κλινικής, με υποθεραπεία αναγκαστικά σε κάποιους, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και εμείς πραγματικά πλέον έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην κατάσταση. Είμαστε αποφασισμένοι να παρετηθούμε μαζικά. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση, γιατί ξεχνάμε ότι οι δικαιωμένοι είναι εκπαιδευόμενοι πρώτα απ' όλα. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε απλά να μαζέψουμε τα σημάδια. Έχουμε να κάνουμε μάθημα πάνω από ένα χρόνο. Οπότε, για τι ειδικότητα μιλάμε? Αυτό το νοσοκομείο δίνει πλήρη ειδικότητα ψυχιατρικής. Σε τι συνθήκες πια, με τι εκπαίδευση? Θα βγούμε και θα ξέρουμε τι ακριβώς. Να μαζεύουμε τα σημάδια ενός οξέως ψυχιατρικού επίγοντος και να μιλάμε με τη διοίκηση, την ΥΠΕ, το Υπουργείο και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας.